Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη. Άγια Αγγελική Αρχάγγελη, είμαι πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς. Διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, μάρτυρες και ομολογητέ μου, οι καλώς αυτίσαντες οι θεραμαθέντες, πείσαι την πρεσβεία προς τον Κύριο, τον ειθύνε και σωθύνε τα αρχικά σημών. Αμήν. Καθίστε. Και πάλι ευσεβές ακροατήριο, και πάλι εδώ στις Αθήνες, και πάλι εδώ στην αίθουσα, και πάλι σύναξης. Τι θα πει σύναξης, στην γλώσσα της Εκκλησίας σημαίνει σύναξη συγκέντρωσης, αλλά συγκέντρωσης από συγκέντρωση διαφέρει πολύ. Συγκέντρωση κοσμική. Υπάρχουν πολλές κοσμικές συγκεντρώσεις στον αιώνα μας. Άλλοι κατά χιλιάδες τρέχουν κάτω από το καυστικό ήλιο ή κάτω από την πτώση της χιόνιος, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνας, είτε το θερμόμετρο να έχει 40, είτε έχει κάτω από 40, κάτω από το 0, αυτοί τρέχουν στον δρόμο, στον θάνατο, τρέχουν στα γήπεδα, όπου εκεί δίνονται ποδοσφαιρικές συναντήσεις για το φουτμπόλ. Άλλοι χιλιάδες και αυτοί συνοστήρονται στα θέατρα κινηματογράφους για να απολαύσουν τα εσχρά θεάματα. Κι άλλοι τρέχουν για να ακούσουν συναυλίες, κι άλλοι σπέρνουν με τα λάβαρά τους σε πλατείες και συγκεντρώσεις, στις πλατείες και δρόμους για να υποδεχτούν τον αρχηγό του κομματός τους. Εδώ η συγκέντρωση διαβαίνει. Δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Έχει θεϊκό χαρακτήρα. Είναι συγκέντρωση γράμμα. Είναι στο όνομα εκείνο. Όπου δε εσύ δύο ή τρεις συμβαίνει στο εμόν όνομα, εκεί και εγώ είμαι μέσω αυτών, είπε ο Κύριος. Διαφέρει τη συγκέντρωση, η συγκέντρωση αυτή ευλογημένη, το μισθό που από τα διάφορα μέρη της πρωτεύουσης αλλά και εκτός πρωτεύουσης από τα περίπουρα εδώ της Αττικής και της Πελοποννήσου ακόμα και των άλλων πόλεων ευρίσκεστε εδώ για να ακούσετε λόγω του Θεού. Τι έχουμε να είπαμε στον αιώνα μας, κόσμε, κόσμε, δουνιά, δουνιά, ψεύτη. Αρμόζονος στον κόσμο αυτό να πούμε ότι μεριμνάς και τυρβάζεις πριν πολλά ενός δε στην κρύα. Εκείνο είναι το οποίο τον αγγιότερο απ' όλα, το οποίο αυτοί περιφρονούν, τον αγγιότερο απ' όλα ποιος είναι, η Μάρθα περιφρόνει το ένα το σπουδαίο, αλλά το ένα το σπουδαίο ή το ένα ήτανε ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το ένα, τον αγκαιότερο εξόδου. Ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι άρκος. Ψωμί, όπως δεν περνάει η μέρα χωρίς ψωμί, δεν πρέπει να περνάει στη ζωή του χριστιανού η μέρα χωρίς το Λόγο του Θεού. Είναι άρκο, ψωμί, δώσ' μας τον εφιούσιον άρκο. Δώσ' μας τον ουράνιον άρκο, ουράνιον δε άρκο, άρκος αγγέλων, τον οποίο ζυμώνουν χέρια αγγέλων, είναι ο Λόγος του Θεού, όλοι το οποίο πρέπει ψυχάς, πηδώσει Θεό, λέει Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εδώ λοιπόν στην Ιερά Συγκέντρωση βρισκόμεθα και χαίρω ότι εκλεχτή με ρίστολη του λαού μας αρέσκεται και ενθουσιάζεται και ελευθερίζεται από τον Λόγο του Θεού. Απόψη είμαι εδώ. Τα θέματα μας. Αν ρωτήσω κάποιος από εμάς θα ήθελε το θέμα της αρεστίας του. Θέματα δεν είναι πολλά. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει καθηκόντως ως κήρυκες του Ευαγγελίου να διαπραγματευτούν. Θέματα, όχι μικρά και ασήμαντα. Άλλοι ασχολούνται με τα διάφορα προβλήματά τους τα οποία θέλουν σπουδαία. Εμείς εδώ από το άγγονος και από αυτό ασχολούμεθα με τα λήψη στα θέματα
τα οποία έχουν κάνει τους πρωτάθλους των ευρύτερων προσώπων των αιώνων ολοκλήρων. Το ύψο θέμα, το υπερπάν θέμα, ίνιγος καταλαμβάνει, το ύψος, ποιο είναι, είναι ο Θεός, ένα θέμα. Όχι απλώς ο Θεός, διότι Θεόν πιστεύουν και άλλοι, αλλά εμείς έχουμε το διακριτικό γνώρισμα, το οποίο μας διακρίνει από τις αναστριστίες. Και το διακριτικό γνώρισμα είναι η Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάς, ελέγξε τον κόσμο και σώσε εμάς τον αμαρτωλούς. Θέμα ο Θεός, θέμα ο Πατήρ, ο Ουράνιος, θέμα ο Υιός των ανθρωπίσας, θέμα το Πνεύμα του Άγιου, θέμα τα μεγάλα και υψηλά θέματα. Θέμα επίσης είναι οι άγγελοι και αρχάγγελοι, τα δεύτερα πόδια. Το πρώτο φως είναι ο Θεός, Θεός, τα δεύτερα πόδια είναι οι άγγελοι και αρχάγγελοι, ο οποίος άστρα φωτίζουν των πνευματικών ουρανών του κόσμου της θεότητος. Θέματα είναι ακόμα και ο Σατανάς, ο επιπεπτοκός που έπεσε ως αστραπή εκ του ουρανού. Θέμα ακόμα, καλόριο θέμα, καλόριο. Ένας σοφός έβγαλε στον όρο μας, ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος. Το μελετούν, το μελετούν, δεν θα πούνε απαντά. Τι είσαι ο άνθρωπος και εμείς και αυτό ο Θεός, απαντά η γραφή. Θέμα καλόριο ο άνθρωπος. Μικρός Θεός κατηγόνα και ο οποίος είναι του πλάσαντος. Θέμα είναι τα 12 άρθρα της πίστεώς μας. Θέμα είναι οι 10 εντολές. Θέμα είναι τα 7 μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Θέματα είναι η προφητεία. Θέματα είναι τα θαύματα, τα άπειρα θαύματα που έκανε ο Χριστός και κάνει και ξέρω τι να κάνει διαμέσου αιώνων, διαμέσου προφητών Αποστόλων και των Αγίων. Θαύματα. Θαύμα είναι η δασκαλία του, το μεγαλύτερο θαύμα, η επιόρουσα ομιλία του. Θαύματα ακόμα είναι τα ευγεία της Αγίας Γραφής. Θαύματα είναι. Πάρτε, μετρήστε, βγαίνετε απόψε στο σπίτι, πάρτε τη βολία και μετράστε με το μολύβι. Όπως άλλοι μετρούν κάθε βράδυ τα μισά νομίσματα και έχουν 2.555 λίρες, μου λέει κάποιος. Τόσο είναι, τις μετρώ. Πόσες είναι, ακριβώς πόσες είναι, δεν είναι παραπάνω. Θα τις κάνω περισσότερες, θα τις κάνεις περισσότερες. Καμιά νύχτα περιμένει ένα τρομοκράτη, θα σου πει στην κοινό. Ναι, λοιπόν, χρυσά, χρυσό, υπερχρυσίων και αργύριων. Λοιπόν, μετρήστε να δείτε πόσα κεφάλαια, πόσα στίχη είναι η Αγία Γραφή παλιά και την Ιδιαδίκη. Ρητά, είναι περίπου 60-70 χιλιάδες ρητά. Κάθε ρητό, άστρο. Κάθε ρητό, άστρο. Η Αγία Γραφή είναι ουρά, είναι ουρανός. Λέει τον έργο ο Θεός Χρυσόστατον. Κι όπως επάνω στον ουρανό υπάρχουν άστρα μικρά και μεγάλα και συστήματα γαλαξιών κλπ. Έρχει στο όλη Αγία Γραφή ένα άστρο, άστρο και κάθε ρητόν άστρο που μας φωτίζει στην πορεία γύχνος πέραν ένα πληρό τόπο. Τέτοια είναι τα ρητά, κάθε ρητόν. Και κάθε ρητόν γίνεται ο μη. Ο Ιερός Χρυσόστατος έπαιρνε ρητό και έκανε μήνα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ομιλή. Όχι μόνο πνεύμα. Έκανε ομιλίες, φανταστείτε λοιπόν, πέλαγος. Πού είναι τώρα εκεί που λένε, αν τι να κάνω, τι να μάθω, τι να μάθεις. Άγνοια, έχουμε άγνοια γραφής. Η άγνοια της γραφής, η άγνοια των θεμάτων αυτών είναι μεγάλη συμφορά, κρυμνός, παθής και πάρα πολλών καταστροφής. Άγνοια, τεράστια. Που θα έπρεπε, αγαπητοί μου, κάθε μέρα να γίνεται κήρυγμα, όχι μια φορά την εβδομάδα, όχι μια φορά, κάθε μέρα. Έγινε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στα παλιά τα χρόνια, τα ένδοξα χρόνια της χρυσής περιόδου της Εκκλησίας μας, όταν βρίσκονταν στους άμμονας στη μεγάλη αιχή του Πνεύματος, το κήρυγμα δεν ήταν κάθε εβδομάδα. Ασθενικός, φυσικός, ο Μέγας Βασίλειος εκείρηται, κάθε ημέρα εκείρηται. Ή μάλλον δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ. Φυσικός όμως εκείρηται το λόγο του Θεού. Μέσα εισπλήτως και ξεπώνησε να σπριθύμωσε σε εξαγήμερον ομιλίες του. Μάλιστα, έτσι είναι. Τώρα εμείς, ποιο από τα θέματα να πάρουμε, και ένας χρόνος κάθε μέρα να είμαι, και 10 χρόνια και 20 χρόνια τρίτο, δεν εξαντρώ πέλαγος, πέλαγος, απέραντον είναι έγκαιρος. Ουρανός, τι είναι το σπηλί, άρχος ουράνιος, ή τι κι άλλο είπαμε, είναι μικρό, δεν αποδώσαμε την αξία των θεμάτων που ανοίγει έτσι μας στη ψυχία μας. Μάλιστα, άλλο θέμα ήταν μικρά και αστιώτα. Κόσμε, κόσμε, με ρημνάσχη τη βάση του ρηφορά, ενώ σε αστιβρία, το δεν είναι ο λόγος του Θεού. Μάλιστα, από τα θέματα αυτά,
εάν αντιλαμβάνομαι, αν κατά άλλο στράφουμε κι εγώ με την πνευματική μου όσπρηση, αντιλαμβάνομαι, εάν βάλουμε το θέμα το οποίο σας συγκινεί αυτή τη φορά, είναι το θέμα της Εκκλησίας μας. Είναι ο λόγος του